Θέλω να σας καλωσορίσω φίλες και φίλοι στο κανάλι Rose TV, όπου καθημερινά σας μεταφέρω τα πιο καυτά θέματα σε spoiler και τις πιο καυτές εξελίξεις από αγαπημένες σειρές και reality. Βόμβα στον έρωτα φυγά. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις λοιπόν έρχονται στα επόμενα επεισόδια της σειράς, καθώς θα δούμε πως η πραγματική, η βιολογική μητέρα του Ιάσονα είναι η Ουρανία και όχι η Μαριέτα. Η Μαριέτα απλά μεγάλωσε τον Ιάσονα όταν μαζί με τον άντρα της τον πήραν όταν ήταν μωρό από την Ουρανία. Πιο αναλυτικά, όπως ήδη γνωρίζουμε, ο πατέρας του Ιάσονα είχε σχέση με την Ουρανία. Αυτό που δεν γνωρίζαμε μέχρι τώρα, είναι πως από τη σχέση αυτή η Ουρανία έμεινε έγκυος. Όταν έγινε γνωστό αυτό, ο σύζυγος της Μαριέτας της αποκάλυψε τη σχέση που είχε με την Ουρανία όπως και την εγκυμοσύνη. Η κατάσταση τότε ήταν πολύ δύσκολη και οι σχέσεις μεταξύ των τριών είχε φτάσει σε οριακό σημείο. Τελικά οι τρεις τους ήρθαν σε μία άτυπη συμφωνία να γεννηθεί το μωρό και μετά θα το πάρει ο σύζυγος της Μαριέτας για να μεγαλώσει με αυτούς. Υποσχέθηκαν ότι το συγκεκριμένο γεγονός θα μείνει μεταξύ των τριών και ποτέ δεν θα το μάθαινε άλλος. Ένα τέταρτο άτομο όμως που γνώριζε το συγκεκριμένο γεγονός ήταν η γιαγιά, η οποία όμως πέθανε χωρίς να αποκαλύψει ποτέ τίποτα. Ο Ιάσονας δεν το γνωρίζει αυτό το γεγονός. Στη συμφωνία υπήρχε ένας απαράβατος όρος που έθεσε η Ουρανία προκειμένου να συμφωνήσει. Θα τους δώσει το μωρό με τον όρο να το βλέπει ανατακτά χρονικά διαστήματα. Από εκεί λοιπόν γνωρίζει ο Ιάσονας την Ουρανία ως φίλη του πατέρα του. Μείνετε συντονισμένοι με το κανάλι μας, εδώ στο Rose TV, για τα καυτά spoilers που έρχονται, με μια δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μας και με ένα κλικ στο καμπανάκι για να μην χάνετε τα βίντεο και τα συγκλονιστικά spoiler που ανεβάζουμε.